θα στηρίξουν την κυβέρνηση. Τώρα, αν υπάρξουν και άλλοι οι οποίοι με έναν άλλο τρόπο ή με μία ανοχή φανούν ότι στηρίζουν την κυβέρνηση, αυτό δεν το γνωρίζω. Το πρώτο πράγμα επίσης. Λοιπόν, εδώ παρακολουθούμε εικόνες από το εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου που μας έστειλε η δημόσια τηλεόραση. Εδώ ο κύριος Τσίπρας κατευθύνεται να πάει να συναντήσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Τώρα θα ακουστεί βεβαίως ο διάλογος που θα έχουν οι δυο τους μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Σταματάω να μιλάω για να ακούσετε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά τα αποτελέσματα των χθεσινών εθνικών εκλογών συναντήθηκα σήμερα με τον κύριο Καμένο, τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος εδήλωσε ότι θα στηρίξει την νέα κυβέρνηση. Θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση. Ως εκ τούτου υπάρχει η δε δηλωμένη, υπάρχει η προβλεπόμενη, απαιτούμενη πλειοψηφία από το Σύνταγμα και ελπίζω, θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι αυτή η πλειοψηφία ήδη υπάρχουσα των 162 βουλευτών μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της ψήφου εμπιστοσύνης μετά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω κάνω τίποτα περισσότερο από αυτό που ορίζει το Σύνταγμα να σας αναθέσω την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε πρώτα να σας ορκίσω. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε σήμερα. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, διότι μας περιμένει ανηφορικός δρόμος. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Αυτός ήταν ο διάλογος.